Η Ντίνα Μαγδαλιανίδη, με αφορμή τον ένα χρόνο που συμπληρώνεται από το έγκλημα των τεμπών, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή και περιέγραψε τα όσα έζησε και σκέφτηκε τη στιγμή της φωνικής σύγκρουσης. Όπως είπε αρχικά η νεαρή κοπέλα, έγινε η σύγκρουση, σκίστηκε το φρύδι μου, αυτό θυμάμαι πρώτα και έσπασε το πόδι μου. Η μία πλευρά του ποδιού μου ήρθε επάνω. γύρω μου είχαν πέσει επάνω μου. Το τρένο είχε αρχίσει να εκτροχιάζεται και να πέφτουν πράγματα πάνω μου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα με το ατύχημα είναι πώς θα αντιδράσει η μαμά μου σε αυτό, πώς θα ζήσουν με αυτό οι αδερφοί μου, η γιαγιά μου. Με τρόμαξε και είπα «Δεν πρέπει να πεθάνω». Εκεί βαράνε κόκκινο τα ένστικτα επιβίωσης. Κάποια στιγμή δεν μπορούσα, είχα μου διάσει και έλεγα πώς πρέπει να βγω, αν και είχα διαλυθεί. Το σώμα μου είχε διαλυθεί. Είναι τα ένστικτα, πιστεύω. Δεν είναι ότι κάποιος είναι καλύτερος από τον άλλο. Και συνέχισε πως σε κάποιους από εμάς δόθηκε η ευκαιρία να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, να μην καούμε από χημικά εγκάβματα ή να σκοτωθούμε ακαριέα όπως τα παιδιά στο πρώτο βαγόνι. Προσθέτοντας ότι αυτό που σκέφτηκα ήταν «την ευκαιρία αυτήν την δεν πρέπει να τη χάσεις, πρέπει να ζήσεις». Συνεχίζοντα την αφήγησή τη για τι πρώτε στιγμέ μετά τη σύγκρουση, η κοπέλα είπε ότι σερνόμουν με την πίσω πλευρά και βρήκα μια χαραμάδα. Βγήκα και έπεσα πάνω στι ράγε με το σχεδόν κομμένο πόδι μου. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα να σπάσουν πολλά σημεία του σωματό μου χειρότερα. Είχα κατάγμα στον αυχένα. Σερνόμουν μέχρι που βρήκα ένα φω, και ήταν εκεί που είχε ξεκινήσει η φωτιά στο ρέμα.